μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος. Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, αν πανηγυρίζουμε για κάθε λογής ιστορικές επαιτίους, αν αγανακτούμε και ξεσηκωνόμαστε για ζητήματα ιστορικού χαρακτήρα, τότε πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουμε ιστορία. Διαφορετικά, η ψευδής ιστορία είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσει. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Πέρα από τις καθαρά οικονομικές όψεις της προσφυγικής κατάστασης, υπήρχαν όψεις κοινωνικές και ψυχολογικές, ακόμη πιο οδυνηρές και ίσως περισσότερο καθοριστικές. Όπως είδαμε σε προηγούμενο επεισόδιο, παρά τις προθέσεις όσων σχεδίασαν την προσφυγική αποκατάσταση, υπήρξε σημαντική αναντιστοιχία ανάμεσα σε παλιό και νέο αγροτικό ή αστικό, τόπο και τρόπο ζωής των προσφύγων. Αυτή είναι μια πρώτη όψη της βίαιης διαδικασίας κοινωνικής πτώσης, υποβιβασμού ή και ξεπεσμού που βίωσαν οι πρόσφυγες. Εύποροι και ιδιοκτήτες αγρότες, όπως ήσαν κατά κανόνα οι πρόσφυγες αγροτικής προέλευσης, βρέθηκαν ξαφνικά ρηγμένοι σε αστικές παραγκουπόλεις χωρίς δουλειά και χωρίς ιδιοκτησία. Από το άλλο μέρος, αστεί ριγμένη στην Ήπεθρο, κάτω από εξαιρετικά αντίξωες φυσικές και τεχνολογικές συνθήκες, βίωσαν έναν τραυματικό κοινωνικό υποβιβασμό, αφού τόσο η ίδια, όσο και η ελληνική κοινωνία γενικότερα, θεωρούσαν ανώτερη τη διαβίωση σε αστικό περιβάλλον. Ένας από αυτούς θυμόταν αργότερα. Το δράμα των συμπατριωτών μας αυτών που μοχθούσαν έτσι εξαντλητικά σε τόσο βαριές και ασυνήθιστες για αυτούς εργασίες, τις αγροτικές δηλαδή, ήταν φοβερό το δράμα. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν νοικοκυρέοι επαγγελματίες και έμποροι οι οποίοι ίσως για πρώτη φορά έπιαναν την τσάπα στα χέρια τους. Επιπλέον σε σχέση με την κοινωνία προέλευσής τους οι πρόσφυγες συχνά γνώρισαν μία ηλικιώδη πτώση σε κοινωνική θέση και βιωτικό επίπεδο. Ιδίως η απώλεια της περιουσίας άφησε ανοιχτή και ανεπούλωτη πληγή. Σαράντα και πλέον χρόνια αργότερα, το 1965, ένας πρόσφυγας στη Νέα Ιωνία έλεγε τα εξής. Στο εικόνιο είχαμε την ιδιοκτησία μας. Χωράφια, αγελάδες, πρόβατα, σπίτια. Ενώ εδώ δεν έχουμε παρά μόνο αυτό το σπίτι με αυτά τα δύο μικρά δωμάτια. Ως ακόμη πιο τραυματικός ξεπεσμός βιώθηκε από πολλούς πρόσφυγες η μετάβαση από μη χειρονακτική σε χειρονακτική εργασία ή από θέση αφεντικού ή αυτοαπασχολούμενου σε θέση μισθωτού και ιδίως εργάτη. Ταιριάζει εδώ η σπαρακτική αφήγηση ενός Ελληνοκύπριου πρόσφυγα του 1974 που από εύπορος αγρότης βρέθηκε εργάτης ορυχείου. Ήμουν 49 ετών και ούτε μία φορά στη ζωή μου δεν πήγα να δουλέψω για άλλους. Δούλευα τα δικά μου χωράφια. Το πρώτο πρωινό που ξεκίνησα για τη δουλειά, με το κολατσιό μου στο χέρι, με πήραν τα κλάματα. Ξεκίνησα δακρυσμένος. Και η γυναίκα μου στεκόταν εκεί στην πόρτα... Δακρυσμένοι κι αυτοί, ντρεπόμουν μήπως οι συχωριανοί μου με δουν που πήγαινα να δουλέψω για άλλους. Συμπερασματικά οι πρόσφυγες στη μεγάλη τους πλειονότητα, τόσο οι αγρότες όσο και οι αστεί, βρέθηκαν βία αριγμένοι στον πάτο της ελλαδικής κοινωνικής δομής, οι πρώτοι ως φτωχοί χωρικοί, οι δεύτεροι, ως βιοπαλεστές προλετάρι ή και λούμπεν προλετάρι των πόλεων. Ίσως όμως η πιο πικρή αίσθηση κοινωνικής πτώσης και ξεπεσμού που βίωσαν οι πρόσφυγες της πόλης ήταν η αμήλικτη και πιεστική ανάγκη να βρουν οι γυναίκες εξωτερική εργασία. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ίσχυε στο δικό τους παρελθόν, και σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι εξακολουθούσε να ισχύει για τις ντόπιε, οι γυναίκες πρόσφυγες στις πόλεις υποχρεώθηκαν από τα πράγματα να βγουν από το σπίτι ή τη σκηνή του ή την παράγκα τους σε αναζήτηση βιοπορισμού. Όπως μετρήθηκε από την απογραφή του 1928, το ποσοστό συμμετοχής στον παραγωγικό ή οικονομικά ενεργό πληθυσμό ήταν 31% μεταξύ των γυναικών προσφύγων δεν ήταν ούτε 25% μεταξύ των γηγενών γυναικών. Καθοριστικός παράγοντας ήσαν οι απώλειες μεταξύ των ανδρών των προσφυγικών οικογενειών. Στο γηγενή πληθυσμό υπήρχε το 1928 ίση αναλογία ανδρών και γυναικών 50-50% Μεταξύ των προσφύγων όμως, οι άνδρες ήσαν 48% και οι γυναίκες 52%. Μεταξύ εκείνων που ήρθαν στην Ελλάδα μετά την καταστροφή, η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Ειδικά μεταξύ των μικρασιατών, οι άνδρες ήσαν μόνο 46% και οι γυναίκες 54%. Στους πρόσφυγες άνω των 16 ετών, το ποσοστό των γυναικών ήταν ακόμη μεγαλύτερο, μέχρι και 62%. Τέλος, μεταξύ των γυναικών προσφύγων μετά την καταστροφή, οι χείρε αποτελούσαν σχεδόν 18% ενώ στον υπόλοιπο γυναικείο πληθυσμό το ποσοστό ήταν μόνο 11%. Με άλλα λόγια, πολλές χιλιάδες προσφυγικά νοικοκυριά στις πόλεις μπορούσαν να επιβιώσουν μόνο χάρη στην εξωτερική βιοποριστική εργασία των γυναικών. Οι πρόσφυγες ήσαν βία ξεριζωμένοι άνθρωποι, ριγμένοι σε μία κατά μέγα μέρος, ξένη και αφιλόξενη κοινωνία. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε μία τυπική περίπτωση εθνοτικού κοινωνικού χάσματος, την εποχή εκείνη το χάσμα ονομαζόταν φιλετικό, αλλά ο μεταγενέστερος και ορθότερος επιστημονικός όρος είναι εθνοτικό, που αποτελεί τεχνητή ελληνική απόδοση του αγγλικού ethnic. Ethnic υπάρχει τώρα και μουσική. Προσοχή, άλλο εθνοτικό και άλλο εθνικό. Στη γλώσσα μας είναι εύκολη η σύγχυση επειδή οι δύο λέξεις έχουν κοινή ρίζα. Στα αγγλικά και τις άλλες ξένες γλώσσες η διάκριση είναι σαφέστερη επειδή ο όρος ethnic, εθνοτικός, αντλήθηκε από τα ελληνικά ενώ ο πολύ παλαιότερος όρος national, εθνικός, προήλθε από τα λατινικά. Ο χαρακτηρισμός εθνοτικό για το χάσμα μεταξύ γηγενών και προσφύγων στηρίζεται στις πολιτισμικές ή και γλωσσικές ιδιαιτερότητες των προσφύγων καθώς και στις συνακόλουθες διαδικασίες συνειδητοποίησης, ταύτισης και διάκρισης. Ίσως μάλιστα έτσι εξηγείται και η επιλογή της απογραφής του 1928 να μετρήσει αυτονόητα ως πρόσφυγες τα παιδιά από πρόσφυγα πατέρα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Σαν να ήταν ένα κληρονομημένο, δηλαδή εθνοτικό γνώρισμα. Η ελλαδική κοινωνία, η οριζόμενη από τα στενά σύνορα του νεοελληνικού κράτους και η ίδια κυριαρχούμενη από τον αρχικό του πυρήνα, τη λεγόμενη Παλαιά Ελλάδα, ήταν οπωσδήποτε ξένη για τους περισσότερους πρόσφυγες παρά τους κοινού δεσμούς θρησκείας, γλώσσας και εθνικής ταυτότητας. Μόνον ότι ίσχυαν σε ένα γενικό και αφηρημένο επίπεδο, αυτές οι προσφυλείς παραδοχές αντιμετώπισαν σοβαρή δοκιμασία μόλις ήρθαν σε επαφή τα συγκεκριμένα και ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία που είχαν διαμορφωθεί λίγο πολύ ανεξάρτητα σε πολύ διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και κάτω από ριζικά διαφορετικές ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Όπως θα περίμενε κανείς, οι αντιλήψεις και οι μορφές που είχαν πάρει η Ορθοδοξία, η Ελληνική Γλώσσα και η ίδια η Ελληνικότητα στο πλαίσιο της προσφυγικής πολιτισμικής κληρονομιάς ήσαν ή πάντως φαίνονταν τόσο διαφορετικές από εκείνες των γηγενών, ώστε και οι δύο πλευρές βίωσαν ένα οδυνηρό ξάφνιασμα, ένα τραυματικό πολιτισμικό σοκ. Το εθνοτικό χάσμα μεταξύ προσφύγων και γηγενών είχε λοιπόν αναμφίβολα πραγματικές αφορμές. Πλήθος ορατές ιδιαιτερότητες διαφοροποιούσαν τους πρόσφυγες από τους γηγενείς, και εμπόδιζαν την επικοινωνία μεταξύ τους. Αρκεί να επισημαθούν γλωσσικές ιδιομορφίες και μάλιστα παράξενα ιδιώματα όπως η ποντιακή διάλεκτος. Για πολλούς πρόσφυγες η γλώσσα δεν ήταν καν η ελληνική. Τουλάχιστον 100.000, περίπου 10% όσων ήρθαν μετά την καταστροφή, ήσαν τουρκόφωνοι σύμφωνα με την απογραφή του 1928. Είχαν δηλαδή ως μητρική γλώσσα τα τουρκικά. Ξεχώριζαν τους πρόσφυγες ακόμη και τα επώνυμα, που συχνά είχαν τη χαρακτηριστική τουρκική κατάληξη «Ογλου». Αυτή η κατάληξη «Ογλου» προσφερόταν για άπειρα ρατσιστικά εφιολογήματα. Έτσι, για παράδειγμα, το 1923 αντιβενιζελική εφημερίδα μιλούσε για πανουγλίτιδα επειδή στην Αθήνα είχαν τάχα ψηφίσει μόνο οι σημεονόγλιδες από το σημεόνογλου. Αλλά και ο λογοτέχνης Αντώνης Τραβλαντώνης μιλά για ογλοκρατία στο μυθιστόρημά του «Λελασία μιας ζωής». Ογλοκρατία από το όγλου γενικά είτε ήσαν κοσμοπολίτικης παιδείας όπως η αστική τάξη της Μύρνης είτε όχι όπως η χωρική του εσωτερικού της Μικράς Ασίας οι πρόσφυγες βρέθηκαν τελείως αποξενωμένοι από τον ασφυκτικό επαρχιωτισμό του ελληνικού κράτους και της κοινωνίας του. Το χάσμα διευρύνθηκε και συντηρήθηκε από την οικιστική και κατά συνέπεια γενικότερη κοινωνική απομόνωση των προσφύγων. Οι περισσότεροι πρόσφυγες, αγρότες και αστεί ήσαν συγκεντρωμένοι σε κυρίως ή και αποκλειστικά προσφυγικά χωριά, συνοικισμούς και γειτονιές, δηλαδή σε ιονή γκέτο. Αυτό βέβαια δεν είχε άλλη σκοπιμότητα, αλλά υπαγορεύθηκε από την πιεστική αντικειμενική ανάγκη ταχύτερης στέγασή τους. Κάθε άλλη επιλογή θα την είχε καθυστερήσει απελπιστικά. Τα μέρη αυτά συνήθως διατηρούν μέχρι σήμερα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους και προπαντός την ιδιαίτερη ονομασία τους. Με τον επιθετικό προσδιορισμό νέα όπως Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη και ούτω καθεξής. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η αφομοίωση παρέμεινε μία αργή βασανιστική και συχνά ανολοκλήρωτη διαδικασία, τουλάχιστον για την πρώτη γενιά των προσφύγων. Ύστερα από 40 ολόκληρα χρόνια, ένας τους δήλωνε επιγραμματικά. Κάθε άνθρωπος είναι βασιλιάς στο σπίτι του και στον τόπο του. Εδώ θα είμαστε πάντα πρόσφυγες. Αλλά η αφομοίωση εμποδίστηκε επίσης από το σύνολο των παραστάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών των γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες που άγγιξε τα όρια κανονικού ρατσισμού όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Το podcast Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορία με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να ακούσετε Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορία στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.